Μας αξίωσε ο Κύριος να τελέσουμε και την Αγρυπνία προς τιμήν της μεγάλης αυτής δεσποτικής εορτής της Υπαπαντίστου. Και πρέπει πολύ να τον ευχαριστήσουμε, γιατί ακόμα μας αφήνει εδώ στη ζωή αυτή να ζούμε για να μετανοήσουμε και να τον παρακαλούμε ακόμα λίγο για τη σωτηρία μας. Κάποιοι άλλοι ήδη έχουν αναχωρήσει για την άλλη ζωή. Και βλέπουμε με τις παρούσες συνθήκες, ίσως και περισσότεροι από ό,τι συνήθως φεύγουν, και αδελφοί μας και γνωστοί μας και άνθρωποι έτσι σεβαστοί, και ευχόμαστε όλοι αυτοί να φεύγουν εν μετανοία. Και πρέπει να ξέρουμε ότι και όλη αυτή η ταλαιπωρία που υφίστανται, όλη αυτή λειτουργεί καθαρτικά και σωτηριωδώς, εφόσον βεβαίως οι άνθρωποι κάνουν υπομονή και ζητούν το έλεος του Θεού. Γιατί μέσα στις θλίψεις και στις ταλαιπωρίες καθαρίζεται η ψυχή και ο όλος άνθρωπος. Άλλωστε ο Κύριος μας είπε, «Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισερθήν εις τη Βασιλεία του Θεού». Εκείνοι βέβαια οι οποίοι βάζουν τους ανθρώπους σε αυτές τις θλίψεις θα έχουν να δώσουν φρικτό λόγο στο Θεό. Και σήμερα δυστυχώς ακούστηκε και ένα καινούριο νέο, πολύ δυσάρεστο, από την Αρχιεπισκοπή της Κύπρου, ότι κάποιοι ιερείς που δεν έκαναν αυτό το διαβόλιο εμβόλιο θα τεθούν σε αναστολή. Βέβαια, στην εκκλησιαστική γλώσσα δεν μπορούμε να πούμε ποτέ ότι ο ιερέας είναι σε αναστολή. Ο ιερέας έχει λάβει από το Θεό το δώρο να λειτουργεί, να ιερουργεί. Και βεβαίως όχι να είναι ένας δημόσιος υπάλληλος, που αυτός που είναι πάνω από αυτόν τον θέτει, αν θέλει, σε αναστολή. Όπως δυστυχώς και είναι μέγα έσχος αυτό, πριν από λίγο καιρό έθεσαν σε αναστολή χιλιάδες ανθρώπους, υγειονομικούς, οι κρατούντες. Και τώρα δυστυχώς και ένας εκκλησιαστικός άρχοντας κάνει το ίδιο. Δεν ξέρω αν θα το πραγματοποιήσει τελικά. Νομίζω μία ημέρα έχει δώσει διορία για να το πραγματοποιήσει. Όλα αυτά βεβαίως μας λυπούν πάρα πολύ, γιατί είναι έξω από το πνεύμα της ελευθερίας, το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα του Χριστού μας, που θέλει να κάνουμε το καλό ελεύθερα και όχι αναγκαστικά. Αν είναι όντως καλό αυτό, γιατί να το επιβάλλουμε τέτοια μέτρα και με τέτοια βία? Το καλό δεν χρειάζεται βία για να επιβληθεί, επιβάλλεται από μόνο του. Και όχι μόνο δεν είναι καλό, αλλά όπως έχουμε πει, είναι συμμετοχή στο φόνο χιλιάδων ευρύων, τα οποία διαμελίζονται ζωντανά για να παραχθούν οι κυταρικές σειρές, από τις οποίες παράγονται τα εμβόλια ή δοκιμάζονται αυτά τα διαβολικά κατασκευάσματα. Λυπούμαστε πολύ και ευχόμαστε να αλλάξει η γνώμη, να μετανοήσει και αυτός ο εκκλησιαστικός άρχοντας της Κύπρου, αλλά και όσοι άλλοι έχουν επίσης επιβάλει κάποιες κυρώσεις, ακούμε και στις Μητροπόλεις της Ελλάδος, σε κάποιες Μητροπόλεις, στους ιερείς που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο αυτό, να επιβάλλουν ποινές και αργίες κλπ. Όλα αυτά είναι τελείως απαράδεκτα για ανθρώπους, μάλιστα, που είναι διάδοχοι των Αποστόλων. Τους έχει βάλει ο Θεός να φανερώνουν τον ίδιο και να είναι εις τύπων και τόπων του αρχιερέως Χριστού. Όμως όλα αυτά μας κάνουν και εμάς να ομολογούμε αυτό που λέγει ο Κύριος, ότι γι' αυτό έρχονται οι πειρασμοί και οι δυσκολίες, είναι αειδόκιμοι, φανεροί γίνονται. Και έτσι μέσα σε αυτή την παρούσα συγκυρία φανερώνονται ποιοι είναι αληθινά δόκιμοι, ποιοι είναι αληθινά σωστοί, εκκλησιαστικοί άρχοντες, αρχιερείς, ιερείς, αλλά και οι αληθινοί πιστοί. Και εμείς θα παραμείνουμε μέχρι τέλους πιστοί, ό,τι και αν κοστίσει, ακόμα και αν χρειαστεί να δώσουμε και τη ζωή μας, τη βιολογική. Όπως έλεγε ο Άγιος Κουσμάς, την ψυχή και τον Χριστό δεν πρέπει ποτέ να δώσετε. Κανείς δεν μπορεί να σας τα πάρει αυτά, αν δεν τα παραδώσετε μόνοι σας. Όλα τα άλλα μπορούν να τα πάρουν αν θέλουν,
αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Εκείνο που μας πειράζει και ποτέ δεν πρέπει να δώσουμε είναι την ψυχή μας και το Χριστό μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αγία Τριάδα, φυλάξει πάντα σημάς. Αμήν.